καλή και όμορφη και χαρούμενη Κυριακή. Εμείς είμαστε εδώ, ήδη φάγαμε πρωινό, παίξαμε και τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε στον πεδότοπο το Σοριανό. Να το κορίτσι έρχεται με τον μπαλόνι του. Ενημερώσαμε από χθες ότι θα πάμε γύρω στις 11 με 12 νομίζω είπαμε. Ή 10-11. Τέλος πάντων το 11 το πετυχαίνουμε γιατί γύρω στις 11 θα φτάσουμε. Σήμερα ξυπνήσαμε αργά, ξυπνήσαμε γύρω στις 8 και 20 σήμερα. Σοκαριστικό γεγονός. Αλλά όλα τα καταφέραμε και πρωινό και παιχνίδι και σχεδόν έτοιμα. Μόνο εγώ δεν είμαι έτοιμη βασικά. Τα κοριτσάκια, η Βαλέρια είναι εντελώς έτοιμη και η Λίδα έχει να βάλει μπλούζα και να κάνει μαλλιάρα, έτοιμες όλες. Να σας πω τι έχει συμβεί και με την κάρτα μου της Εθνικής, Θεέ μου. Για κάποιο λόγο έχει μπλοκαριστεί, δηλαδή δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και μου λέει επικοινωνήστε με την τράπεζά σας. Και επειδή εγώ είχα χρήματα στην Εθνική μου, θέλω να τα μεταφέρω στον Άρη. Από το κινητό μου δεν μπορώ, γιατί κάνει αυτά τα περίεργα που κάνει και προσπαθεί ο Άρης να μπει από το IBAN μου με τους κωδικούς κανονικά. Όμως για να μπει στέλνει μήνυμα, Θεέ μου, στο κινητό μου το ελληνικό που δεν έχω κάνει τη SIM. Και μπλοκάρει και το IBAN και παίρνω τηλέφωνο στην τράπεζα. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Αλλά τώρα το θυμήθηκα γιατί σκεφτόμουν ότι ναι, έχω και αυτά τα χρήματα και τελικά δεν τα έχω. Παίρνω τηλέφωνο στην τράπεζα και μου λένε ότι για να βγάλετε νέους κωδικούς πρέπει να επικοινωνήσετε το τηλέφωνο που έχετε δηλωμένο. Δεν υπάρχει, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως. Πάρε αυτά τα χρήματα που είχαμε στην Εθνική, τα χάσαμε, τα ξαναβρούμε το καλοκαίρι τώρα. Ωραία, τέλεια. Εξαιρετικά. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Είμαστε μια χαρά. Ευτυχώς έχω περασμένη και την κάρτα του Άρη στο Apple Wallet μου και μπορώ να τη χρησιμοποιώ. Και έτσι όλα super, τέλεια. Πάσαμε στον πεδότοπο, θα σας δείξω πώς είναι. Τώρα είμαστε στην είσοδο. Υπάρχει αυτός ο χώρος για να περιμένουν τα μωράκια όσοι οι γονείς βγάζουν τα παπούτσια και τα μπουφάν. Στην προστατευτική πορτούλα. Λίγο να κλείσει λίγο την πορτούλα πίσω μας. Και κάτω κατεβαίνει στο χώρο που είναι τα παιδάκια. Και εδώ είναι ο χώρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι αυτό για τα παιδάκια. Και πίσω μου ακριβώς είναι η καφετέρια που κάθονται οι γονείς. Είμαστε όλοι χωρίς παπούτσια. Πολύ όμορφο μέρος, πολύ όμορφο. Πραγματικά ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχα. Είναι όλα σε θυσκάκια και μπροστά υπάρχουν εικόνες που δείχνουν στο παιδάκι καταρχάς ποιο παιχνίδι μπαίνει, αλλά και πώς παίζεται. Ακόμη δωμάτιο, ναι, με μαγαζάκι, κουζίνα, έχει φωτοτράπεζα και για Lego. Με κρύβεις. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφο μέρος, ήρεμο μέρος, ησυχία, ηρεμία, τα παιδάκια να παίζουν πολύ ωραία. Έχουμε έρθει για φαγητό, γιατί ήθελε το κορίτσι μου να φάει έξω πάλι. Ακριβώς έξω έχει ένα τύπο φεστιβάλ, αλλά πρέπει να είναι φεστιβάλ κόμματος γιατί έχει και πάρα πολύ αστυνομία και πάνω και τέτοια. Αλλά έχουν ωραία μουσική. Κάναμε τη βόλτα μας, έχει λιακάδα, πήραμε ένα καφέ και muffins. Αν και είχα πάρει μαζί μου φρούτα, κριτσίνια και τέτοια, τα φάγαμε όλα στο πεδότοπο. Τα φάγανε τα κορίτσια. Και τώρα ηλικία δεν ερχόμασταν για φαγητό, ερχόμασταν για μια βολτούλα. Ήθελα να τις πάρω ζεστό ψωμάκι, γιατί έτσι κάνουμε βόλτα. Παίρνουμε ζεστό ψωμάκι
και κάνουμε βόλτα, αλλά δεν είχε γιατί είναι Κυριακή και προφανώς είναι πολύ παίρνουν στα παιδάκια. Τελείωσαν και έτσι πήραμε από ένα μάφιν, κάναμε βόλτα και μετά ήταν ένα παιδάκι με τον μπαμπά που κάθισαν πίτσα. Και λέει, δεν πάμε, μαμά, να φάμε. Άντε, λέω, πάμε. Και έτσι έχουμε έρθει εδώ και μετά, αν ναι, ακόμα έχουμε δυνάμει, θα πάμε και στη βιβλιοθήκη. Σήμερα ήταν μια πολύ υπέροχη, ήρεμη μέρα, οικογενειακή. Είναι από τις Κυριακές που η Βαλέρια κάνει και δεκάδες το τραπέζι. Έτσι τις ονειρευόμουν, όταν ήμουν έγκυος στη Λίδα ακόμα. Έτσι, χρόνο. Με τα παιδιά σου να κάνετε πράγματα μαζί, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και από μένα. Είμαστε στο σπίτι σήμερα, δεν δουλεύουμε όπως δεν δουλέψαμε ούτε και χθες. Απλά σήμερα είπα και να σας το δείξω. Λοιπόν, δεν δουλέψαμε γιατί ο καιρός είναι έτσι. Έχει πάρα πολύ χιόνι και ο δρόμος. Εκεί πέρα που είναι ο δρόμος, εδώ. Και δεν μπορούμε να δουλέψουμε με τέτοιο καιρό. Οπότε καθίσαμε σπίτι και σήμερα. Και τώρα εγώ αυτή τη στιγμή είμαι έξω γιατί μόλις παρέλαβα ένα δέμα από Ελλάδα. Και βασικά δεν είναι δέμα, είναι πράγματα δικά μου, διάφορα κουβέρτες, ρούχα, απ' όλα. Συν καπνούς, γιατί δεν υπάρχουν καλοί καπνοί εδώ στην Ελλάδα, καθόλου καλοί καπνοί, στη Γερμανία. Οπότε αυτά, και τώρα πάω να τα ανοίξω μέσα, να τα τακτοποιήσω. Και ελληνικό καφέ πήραμε, παρακαλώ. Ναι, τα καταφέραμε και ήρθαμε στη βιβλιοθήκη και ήρθαμε στην αίθουσα με τα Lego που έχουμε πολύ καιρό να φτιάξουμε. Με αφορμή τη διαδήλωση που γινόταν έξω από το εστιατόριο, την πιτσαρία που τρώγαμε, επειδή ήταν μουσική, ήταν πολύ ωραία διαδήλωση, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιο πράγμα διαδηλώνουν. Ξεκίνησα να μιλάω στην Λίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι η ειρηνική διαδήλωση για κάποια αιτήματα. Και μιλούσαμε με αυτό και μετά με ρώτησε γιατί ζητάνε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν ήξερα. Αλλά μετά, αφού τελείωσε η διαδήλωση, κάποιοι ήρθαν να φάνε στην πιτσαρία και έτσι ρώτησα κάποιες κοπέλες από το δίπλα τραπέζι και μας εξήγησαν και εξηγούσα στη Λίδα. Και είχαμε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Μου μιλούσε για την δικτατορία, συνδύασε το ότι στη δημοκρατία είναι δικαίωμα αυτό, η διαδήλωση, η ελληνική διαδήλωση και το να ζητάνε κάποια πράγματα, να έχουν αιτήματα οι άνθρωποι. Και θυμήθηκε ότι στη δικτατορία που είχαν κάνει στο σχολείο ότι δεν, οι άνθρωποι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα και κάναμε μια πραγματικά υπέροχη συζήτηση με τη Λίδα σήμερα. Και τώρα εδώ. Κάτσε να δώσω ένα παιδάκι στην Βαλέρια. Όχι, ένα μωράκι. Κοίτα, Βαλέρια, ένα μωράκι με σκουφάκι. Βάου. Δεύτερη στάση στη βιβλιοθήκη. Ότι η Βαλέρια είναι εντελώς έτοιμη να περπατήσει. Πλέον με κρατάει με το δάχτυλο και πηγαίνει. Και ειδικά εκεί στον πεδότοπο πριν το Μοντεσοριανό, που είχε πολλά ερεθίσματα γύρω της και ήθελε να τα φτάσει όλα. Σχεδόν ξεχνιόταν και με άφηνε στιγμιαία. Οπότε δεν ξέρω, περιμένω. Είναι θέμα ημερών, μέχρι τέλος του μήνα, δεν ξέρω. Είμαστε σπίτι και κάποια μικρή κυριούλα εκεί την έχει πάρει ύπνος. Κάποια μεγάλη ακούει μουσική και σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε για μπανάκια και για τέτοια γιατί η ώρα έχει πάει 6. Δεν σας έδειξα τα πράγματα πώς τα τακτοποίησα. Τα έφτιαξα πάντως, τέλος πάντων, ωραία, μια χαρά, όλα καλά. Θα πάω να φτιάξω έναν ελληνικό να πιω, να κάνω και ένα τσιγάρο. Καθίσω λίγο να χαλαρώσω. Αυτά οπότε από μένα. Χάρηκα που με ακούσατε και θα τα ξαναπούμε. Κοιμήθηκαν τα κοριτσάκια, είδαμε και μερικά από τα νέα του μπαμπούλη μας που τον περιμένουμε πάρα πολύ να περάσουν οι μέρες να έρθει. Εγώ εδώ παρέα με τα ρούχα που πρέπει να διπλώσω να βάλω στη τουλάπα.
Θα σας καληνυχτήσω λοιπόν για να κάνω και τις υπόλοιπες δουλειές. Δεν είναι πολλές σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη Κυριακή, πραγματικά υπέροχη. Πολύ, πολύ, πολύ τη χάρηκα. Ελπίζω και εσείς να περνάτε όμορφα τις Κυριακές σας, να κάνετε ωραία πράγματα, να τις γεμίζετε, δεν ξέρω, με όμορφα μέρη, με όμορφα τοπία, με όμορφες αναμνήσεις, με όλα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε μαζί στο επόμενο. Φιλιά πολλά!